Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017. Οι όψεις του χρόνου από το ζώδιο του τοξότη σας προβληματίζουν λίγο σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά θα πρέπει να προσέχετε τη συμπεριφορά σας, μιας και ο πλανήτης σας ο Άρης βρίσκεται απέναντί σας, δηλαδή στο ζώδιο του ζυγού. Χαλαρές επαφές με φίλους σας βγάζουν από τα διέξοδα. Ταύρος, ημέρα χαλάρωσης, μιας και έχετε την επιτυχία με το μέρος σας. Δώστε χώρο και χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα που σας έχουν ανάγκη. Οργανώστε ένα καλό τριήμερο, φυσικά με πολύ κέφι και χαρά, μιας και την εισπράτετε τόσο από το τέρι σας όσο και από τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό το διάστημα για εσάς τα ταυράκια θα είναι ιδανικό για να μπορέσετε λίγο να ξεφύγετε από τις δυσκολίες του τελευταίου μήνα που έχουμε περάσει. Και περνάμε στο δίδυμο. Ο Κρόνος απέναντί σας ανταμείβει, μιας και είστε πολύ υπάκουα παιδάκια. Η εσωτερική σας φωνή σας δίνει και τη λύση στο προσωπικό σας πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και χαλαρώστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τον ερωτικό σύντροφο. Και περνάμε στον καρκίνο. Ένα επαγγελματικό πρόβλημα παίρνει τη λύση του και αυτό σας γεμίζει με πάρα πολύ αισιοδοξία. Ατενίζεται ένα μέλλον λαμπρό, μιας και το 2018 θα είστε πρωταγωνιστές παρέα με το φιλικό σας ζώδιο τους εγώκερους. Σήμερα είναι καλό να θέσετε νέα σχέδια ερωτικά και επαγγελματικά, τα οποία έχετε να βάλει λίγο το τελευταίο διάστημα. Και περνάμε στα λιονταράκια. Τυχερή η σημερινή ημέρα, μιας και ο κλήρωσης τύχης σας χαμογελά. Κλείνετε συμφωνίες, ανανεώνετε συμβόλαια και πρέπει να προσέχετε λίγο όμως εκεί στα συμβόλαια τα ψηλά γράμματα. Πρέπει να κοιτάξετε και λίγο την προσωπική σας ζωή. Όχι απαραίτητα σε ερωτικό ζήτημα, αλλά και στην οργάνωση της ζωής γενικότερα, εκτενέστερα. Καλοί φίλοι σας στηρίζουνε. Και πάμε στην Παρθένο. Δεν αποκλείται σήμερα να κλειδώσετε συμφωνίες τις οποίες περιμένατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η διάθεσή σας έχει καλυτερεύσει και πρέπει να κοιτάξετε προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα. Όλα τα γεγονότα της ζωής σας οδηγούν στην επιτυχία. Εσείς δεν έχετε κάτι άλλο παρά να την απολαύσετε, βέβαια. Και πάμε στο ζυγό. Φίλοι μου ζυγοί, έρωτα ή πόλεμο? Αυτό συμβαίνει γλυκά μου πλάσματα, γιατί ο έρωτας είναι η Αφροδίτη και ο πόλεμος ο Άρης. Πρέπει να ξεχωρίσετε σήμερα τον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος σας βασανίζει λίγο, και από την άλλη να βρούμε και τις λύσεις μας, μιας και η Αφροδίτη είναι ο έρωτας αλλά και η φιλία. Παντός τύπου ξεκαθαρίσματα, λίγο να προσέχετε και το πώς τα λέτε, το πώς ξεκαθαρίζετε. Είναι πόλεμο το διάστημα αυτό για σας. Πάμε στο Σκορπιό. Πρέπει και λίγο να ξεκουράζεστε, γοργές οι εργασιακές σας υποχρεώσεις και από την άλλη η αδιαφορία του συντρόφου σας. Πρέπει να κοιτάξετε στα ερωτικά, να βρείτε και τις λύσεις. Νέες ευκαιρίες για τους αδέσμευτους. Θα πρέπει να κάνετε έναν καλό απολογισμό και να δώσετε προτεραιότητα στα δικά σας πρακτικά θέλω. Και περνάμε στο φιλικό μας ζώδιο του τοξότη. Πρέπει να δώσετε έμφαση στον ερωτικό τομέα για να μπορέσετε να βρείτε τις λύσεις που σας βασανίζουν. Τα εργασιακά σας πάνε καλά και από το απόγευμα δώστε προτεραιότητα στην οικογένεια και σε θέματα σπιτιού. Είστε σε μια πολύ καλή φάση και πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Και πάμε στον εγώκερο. Είστε από τους τυχερούς, μιας και κοντά σας έχετε αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκουν λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα. Το κλείσιμο της εβδομάδας σας βρίσκει χαρούμενους παρέα με φίλους αλλά και το τέρι σας. Μην ξεχνάτε το τρίμερο αυτό να ξεκουραστείτε καλά, γιατί η επόμενη εβδομάδα κρύβει κάποιες μικροεκπλήξεις στα εργασιακά και ερωτικά σας ζητήματα. Υδροχόη μου, σχέδια, ταξίδια, κούραση και πολλή δουλειά. Κλείνετε κεφάλαια από το παρελθόν, εξάλλου η όψη σελήνης και του ουρανού σας ευνοεί. Σαν τυχερό ζώδιο, καλείστε να βρεθείτε κοντά σε οικογενειακά πρόσωπα τα οποία τα έχετε παραμελήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Δώστε προτεραιότητα στα ερωτικά σας ζητήματα. Αγαπητά μου ψαράκια, η ημέρα κυλά σήμερα για εσάς με ωραίες πλανητικές όψεις που σας φορτίζουν με δύναμη και αισιοδοξία. Λίγα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του μεσημεριού σας προβληματίζουν, αλλά τουλάχιστον βρίσκετε τις λύσεις πολύ γρήγορα. Ένα οικογενειακό πρόβλημα παρουσιάζεται, αλλά είναι παροδικό. Προσοχή στην υγεία σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.